Στις αρχές εμφανίστηκε και κατέθεσε αργά το βράδυ της Δευτέρας ένας άνδρας, ο οποίος ήταν συνοδηγός της Νταλίκας που προκάλεσε την καραμπόλα στην Εγνατία Οδό και ο οποίος αρχικά έσπευσε να εξαφανιστεί από το σημείο του τροχαίου. Κατά τις πληροφορίες, πρόκειται για έναν 46χρονο, ρουμανικής καταγωγής, ο οποίος εκπαιδευόταν στο συγκεκριμένο δρομολόγιο από τον οδηγό της Νταλίκας. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας εμφανίστηκε να περιφέρεται στο χωριό Σφικιά, στη Βέρεια, και αφού μίλησε με κάποιους από τους κατοίκους, πήγε στο αστυνομικό τμήμα του χωριού. Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε ο ίδιος, φοβήθηκε μετά την καραμπόλα και απομακρύνθηκε από το σημείο του δυστυχήματος. Υποστήριξε ότι ήταν σε κατάσταση σοκ και στην κατάσταση αυτή περιπλανήθηκε και έφτασε στη Σφακιά. Σε ό,τι αφορά στα γεγονότα που οδήγησαν στην καραμπόλα, κατέθεσε, όπως και ο οδηγός της Νταλίκας, ότι επιχείρησε με σήματα να ειδοποιήσει τους εργάτες της εταιρείας που εκτελούσε το έργο στην Εγνατία Οδό για το πρόβλημα με τα φρένα της Νταλίκας. Στο μεταξύ, ελεύθερος, χωρίς περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας Βέρειας ο 42χρονος υπεύθυνος της αναδόχου εταιρείας που εκτελούσε τις εργασίες στο οδόστρωμα, όπου σημειώθηκε η φωνική καραμπόλα στην Εγνατία Οδό. Εγώ λέω το εξής, ότι υπήρχε ένας χώρος εργασίας όπου θα γινόταν αυτή η επιδιόρθωση, σε αυτόν τον χώρο όπου εμπλέκεται ο δικός μου πελάτης, γιατί εγώ είμαι εκπρόσωπος του συγκεκριμένου ανθρώπου που έχει συλληφθεί και τώρα σήμερα φέρθηκε ελεύθερος βέβαια αυτός ο άνθρωπος, δίνοντας τις απαραίτητες εξηγήσεις. Λοιπόν, εκπροσωπώντας αυτόν τον άνθρωπο ως, ας το πούμε, προϊστάμενο του συγκεκριμένου συνεργείου, λήφθησαν όλα τα απαιτούμενα μέτρα, όπως προβλεπόταν. Αυτός είναι ο δικός του ισχυρισμός.